άδεια τέλος για τους περισσότερους, οι οποίοι μετά από χαλαρές και δροσερές στιγμές στο νησί μας, καλούνται και πάλι να προσαρμοστούν στη δουλειά και στη δύσκολη καθημερινότητα. Μόνο που δεν έχω γεννηθεί εδώ και από τις μαμάς μου την κοιλιά, εδώ. Σαν την Κρήτη έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Σαν την Κρήτη δεν υπάρχει. Εύχομαι σε όλους να έρχονται στην Κρήτη, να περνάνε καλά και να προσέχουν τους δρόμους. Γιατί τρέχουν και γίνονται πολλά ατυχήματα. Πες τέλος! Πολύ ωραία! Στην Αγία Βαρβάρα! Κάναμε και βάφτιση, περάσαμε υπέροχα! Τελείωσαν οι διακοπές, τώρα πάμε να βρούμε στη φοιτήτριά μας σπίτι. Εγώ παραμένω εδώ, αλλά φεύγουν τα εγγόνια μου. Τα χαρήκατε? Πολύ. Οι διακοπές τελειώσανε. Τώρα τα παιδιά θα πάνε σε ένα άλλο χωριό με την άλλη γιαγιά. Τελείωσαν διακοπές. Πειραιά, τέλος. Πόσες μέρες διακοπές? Ένα έπιαζε. 22. Τι σας άρεσε περισσότερο όσο νησί μας? Τα πάντα. Η Κρήτη είναι πανέμορφο νησί. Έχουμε μεγάλες πληρότητες και στην υποδοχή, δηλαδή ακόμα και από το λιμάνι του Πειραιά εξακολουθούν να έρχονται τα πλοία με μεγάλες πληρότητες, ακόμα και στο 100%. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα αυτό το Σαββατοκύριακο της επιστροφής των εκδρομέων και των τουριστών από το λιμάνι μας προς όλους τους προορισμούς. Αρκετοί μάλιστα επιστρέφουν στα αστικά κέντρα μαζί με τα κατοικίδια τους, από σκύλους μέχρι κουνελάκια και γατάκια, αναχωρώντας με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα όμορφα τοπία, τις καθαρές παραλίες, το φαγητό και την κριτική φιλοξενία. Η ομορφιά της, οι άνθρωποι, η φιλοξενία, όλα. Πάμε πάλι για δουλειά, ναι. Καθημερινότητα της Αθήνας. Είναι πολύ ωραία, πανέμορφα. Ναι. Εγώ δεν είμαι κριτικός, είμαι από τον Πειραιά, αλλά την Κρήτη δεν την αλλάζω με τίποτα. Έτσι, μιλάμε το ωραιότερο νησί. Ναι, πήγαμε προς Άγιο Νικόλαο κυρίως, πήγαμε προς το Λιβικό Πέλαγος, κάναμε τα περισσότερα μπάνια στα Μάγια και στη Χερσόνησο. Όπως κάθε χρόνο οι παραλίες της Κρήτης ήταν τέλειες. Είναι από τις καλύτερες γενικώς στην Ελλάδα που έχω δει τουλάχιστον εγώ. Το κατοικίδιό σας βλέπουμε εδώ. Ναι, το σκυλάκι μας, ο Φλοκ. Ο Φλοκ, έκανε μπάνια Φλοκ? Όχι. Καθόταν και... Φιλούσε το σπίτι. Γνωρίζουμε κάθε χρόνο και καινούρια μέρη. Είμαστε από εδώ, αλλά παρόλα αυτά η Κρήτη είναι Κρήτη. Πήγαμε στη Χανιά, πήγαμε παντού. Σε παραλίες, εδώ. Υπέροχα. Πού πήγατε? Με Σαρά. Είμαι γαμπρός κριτικός. Από τα Τρίκαλα έχω πάρει κριτικιά. Με την κατούλα σας? Ναι. Είμαι και με τους γονείς, αγανέ. Πώς περάσατε? Καλά. Στο λιμάνι του Ηρακλείου συνεχίζεται το δεύτερο κύμα αναχώρησης των επισκεπτών του 15 Αυγούστου, με τις πληρότητες να αγγίζουν ακόμη και το 100%. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αναφέρθηκε ο λιμενάρχης Ηρακλείου. Εξακολουθούμε να τονίζουμε την αναγκαιότητα να προμηθεύεται το επιβατικό κοινό εγκαίρως στα εισιτήριά του και να προσέρχεται βέβαια τουλάχιστον 2 ώρες πρώτου απόπλου του στο λιμένα, προκειμένου να μην έχουμε ταλαιπωρία άσκοπη.